Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εμείς απομονώσαμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, για να μιλήσουμε μαζί του για δύο θέματα, κύριε Δήμαρχε, θέλουμε να μας πείτε. Την αίθουσα που βρισκόμαστε εδώ, γιατί είναι ένα θέμα που κολυσιεργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ακούσαμε ότι κάτι θα κάνετε φέτος. Να σας πω κάτι. Ναι. Γέλασα και με συγχωρείτε γι' αυτό. Γιατί γέλασα? Αυτή η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου χρησιμοποιήθηκε για λίγο χρονικό διάστημα έως να ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες στο κτίριο του Δήμου. Λοιπόν, και έχει τη δική της ιστορία. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, εν μέσως πλην σαφώς, μου ζήτησαν σήμερα, ακόμα δεν ανεβήκαμε τα σκαλοπάτια της Δημαρχίας, να τους κάνω καινούρια αίθουσα, να τους βρω άλλη αίθουσα, να μεταφερθεί άμεσα, όταν αυτοί που τα έλεγαν έχουν περάσει, έχουν φάει 15 περίπου χρόνια στη διακυβέρνηση του Δήμου και δεν έκαναν τίποτα και ζητάνε από μας μέσα σε 10 μέρες να κάνουμε πράγματα τα οποία προφανώς, γι' αυτό και γελώ, δεν στέκουν. Θα σας πω επίσης για την ιστορία, κυρία Μαΐλη, ότι η αίθουσα εδώ χρησιμοποιήθηκε προσωρινά, διότι το 2009-2010 ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής του Δημαρχείου εκεί, φτιάχτηκε η Δημοτική Αγορά από κάτω και από πάνω προέβλεπαν τροποποιήσεις προκειμένου το Δημαρχείο να γίνει σύγχρονο για να είναι ανθρώπινες οι συνθήκες των υπαλλήλων στην εργασία τους και δεύτερο να υπάρξει μία αξιοπρεπή αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα στο Δημαρχείο. Τα χρήματα βρέθηκαν, η εργολαβία δόθηκε, έλα όμως κυρία Μαΐλη, που αμέσως χάθηκαν οι εκλογές και ο νέος δήμαρχος που βγήκε το 2011 είχε μία απίστευτη κόντρα με τον εργολάβο, θυμάστε τότε τις 3K, και δεν ήθελε ο εργολάβος να συνεχίσει το έργο, να το ολοκληρώσει, λέγοντας ότι αυτός ο εργολάβος και να χτυπιέται δεν θα πάρει από μένα χρήμα, με αποτέλεσμα χάθηκαν τα λεφτά. Δεν έγινε το έργο και γι' αυτό, για αυτήν εδώ την κόντρα, πλήρωσε και η Κάλυμνος από πάνω καπέλο 45 με 50 χιλιάδες ευρώ για να διαλύσει η εργολαβία, να φτάσαμε σήμερα το 2024 και να κάνουν και κριτική. Αυτά. Και ένα δεύτερο όμως που θέλω να μας πείτε. Ακούσαμε εδώ για το θέμα της ΑΝΕΚ ότι δεχτήκατε και μία επιστολή η οποία ήταν κάπως εκβιαστική. Ήταν ξεκάθαρα εκβιαστική. Δηλαδή, προσπαθώ να το πω πιο μαλακά. Υπάρχουν δύο πράγματα, κυρία. Αυτή τη στιγμή πρέπει η ΑΝΕΚ να ολοκληρώσει κάποιες διαδικασίες. Mm-hmm. Αυτό το κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Εμείς, ως Δημοτική Αρχή, θα κρίνουμε, είναι δικαίωμά μας, το πότε θα κάνουμε κατανομή των μεταχών της ΑΝΕΚ στους Δημοτικούς Συμβούλους. Είναι δικό μας θέμα. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Και το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραμείνει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Σε καμία όμως των περιπτώσεων η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούμε εκβιασμό από κανέναν, για κανέναν λόγο και με τίποτα. Και διάβασα λοιπόν εγώ αυτή την επιστολή, όλα στο φως της δημοσιότητας, δεν χρειάζεται να σας επαναλάβω γιατί θα τα δείξετε, και ξεκαθάρισα κοινώς το παιχνίδι, ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του σύμφωνα με αυτά που αποφάσισε η Κάλυμνος. Και η Κάλυμνος, κυρία Μαΐλη, αποφάσισε αλλαγή. Αλλαγή σε όλα. Αλλαγή σε νοοτροπία. Δεν γυρνάμε εμείς στο παρελθόν. Προχωράμε μπροστά. Αλλά όταν χρειαστεί να δαγκώσουμε, εδώ είμαστε. Δαγκώνουμε κιόλας. Τι να κάνουμε τώρα.
Μία έτσι απορία κύριε Δήμαρχε. Είπε ο κύριος Διακομιχάλης, δεν ξέρω αν το ξέρετε κι εσείς, ότι ο διαγωνισμός έχει μεταφερθεί για το τέλος του Φεβρουαρίου. 27. Τι γίνεται στην περίπτωση 27. Αυτή. Προφανώς το γνωρίζω. Ήταν ο διαγωνισμός να γίνει 27 του Δεκέμβρη. Αναβλήθηκε. Μεταφέρθηκε για 23 του Γενάρη. Αναβλήθηκε. Μεταφέρθηκε για 27-29 του Γενάρη. Αναβλήθηκε. Τώρα πάμε 27 του Φλεβάρη. Εδώ θέλω να είμαι και δίκαιος. Δεν αναβλήθηκε επειδή την ανέβαλε εδώ η ΑΝΕΚ. Είναι αποφάσεις του Υπουργείου. Εντάξει. Το τι θα κάνουμε, εδώ είμαστε να το δούμε. Θέλουμε τα βήματά μας εμάς να είναι σοβαρά, προσεκτικά. Μήπως και σώσουμε οτιδήποτε ασώζεται από αυτή την ναυαγισμένη εταιρεία που λέγεται ΑΝΕΚ. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ και θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι εδώ θα είναι βήμα δημοκρατίας. Θα ακούγονται όλες οι απόψεις. Βλέπετε ότι αφιερώνεται χρόνος άπλετος από τον πρόεδρο για όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Εκείνο όμως που δεν είναι σωστό και πρέπει να δούμε όλοι μαζί, δεν θα κάνουμε την αγένεια πολιτική λειτουργία σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα προστατέψουμε και το κύρος του οργάνου και των συναδέλφων, αλλά και την εξαγωγή της εικόνας του Συμβουλίου που εκφράζει την Κάλυμνο προς τα έξω. Σοβαρή, υπεύθυνη... Εδώ πρέπει να παράγεται πολιτική. Ακριβώς, σοβαρή, υπεύθυνη και όλοι κρίνονται από τις απόψεις που καταθέτει ο καθένας. Και η αρχή της δημοκρατίας, όσο και δεν αρέσει, είναι η αρχή της πλειοψηφίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.